Εδώ, εδώ, το βλέπω τώρα. Ο κύριος Μπάμπης Παπαναγιώτου είναι εδώ. Με μικρή λόγια, κρύβε λόγια. Παπαδημητρίου. Έμα μου λέει μεγάλη αδυναμία και. Ελάτε από τα δεξιά και. Είπα ψέματα, δεν έχει αδυναμία στον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Μάμα, έχει. Έχω αδυναμία στον κύριο Μπάμπη Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Ελάτε, κυρία Μπατζελή. Η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης. Είστε που λένε και στην κατάλληλη μέρα, κυρία Μπατζελή. Καιρό έχουμε να σας δούμε κιόλας εδώ στην παρέα μας. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε μέσως. Ορίστε. Την κυρία. Ωραία. Την κυρία και με την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Βέβαια. Έχουμε δύο κυρίες που έχουν θητεύσει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τον κύριο Παπαδημητρίου. Πώς... Τυχερός ο κύριος Παπαδημητρίου. Άρα δεν θα μιλήσουμε για το αγροτικό. Άρα θα μιλήσουμε για το αγροτικό. Μα άμα ξύσεις τώρα τον πάτο του βαρελιού. Να ξύσουμε αυτόν τον πάτο, κύριε Παπαδημητρίου. Γενικώς ο καθαρισμός του βαρελιού είναι μια απαραίτητη άλλο εργασία. Άλλο καθαρισμός, άλλο ξύσιμο του πάτου, άνευ πάτο. Αυτό πώς θα γίνει με τσουκράνα, με τι θα γίνει. Πάτο. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πάτο. Άλλο βαρέλι δίχως πάτο, να δούμε και την κυρία Τελιγιορίδου. Λοιπόν. Τώρα, ας ξεκινήσουμε με εσάς, κυρία Μπατζελή. Πώς σας φάνηκαν αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του το εβδομαδιαίο? Και τι εννοεί ότι θα ξυθεί ο πάτος? Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα δημοσιονομικά που να μπορεί να δοθεί στους αγρότες για να πάρουν μία ανάσα? Καταρχήν, μετά τη δεύτερη δήλωση του κύριου Μητσοτάκη, τελείωσε το αφήγημα, το οποίο είχε πριν μία εβδομάδα, ότι δόκαμε, δόκαμε. Mm-hmm. Άρα πάμε τώρα για ένα, όπως υπόθηκε, για να βρει δημοσιονομικούς πόρους ώστε να στηρίξει το πραγματικό κόστος της αγροτικής παραγωγής. Και μόνο ότι συζητείται και από την κυβέρνηση ο τρόπος με τον οποίο θα χρηματοδοτηθούν οι αγρότες, οι ανάγκες τους, οι πραγματικές τους ανάγκες σε ένα πολύ ανταγωνιστικό και κρίσιμο περιβάλλον, είναι θετικό. Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν είναι θετικό ότι αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, δηλαδή το κόστος παραγωγής, το ρεύμα, το νερό, το ΦΠΑ, το πετρέλαιο, ήταν προβλήματα τα οποία τα είχαν οι αγρότες εδώ περίπου και 2 χρόνια και εκτός από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης περίπου στα 80 εκατομμύρια ετησίως δεν δόθηκε κάτι άλλο, σε αναντιστοιχεία με τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου η στήριξη των αγροτών για το κόστος παραγωγής φτάνει ετησίως αρκετά δις. Και γι' αυτό το λόγο οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι Δανείοι κατέβηκαν στους δρόμους για να μην περικοπούν αυτές οι κρατικές ενισχύσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα των άλλων και ο Έλληνας αγρότης λειτουργούσε με αθέμητο ανταγωνισμό απέναντι στους άλλους. Πέρα όλων των, λοιπόν, των άλλων ζητημάτων, έχουμε να αντιμετωπίσουμε το άμεσο κόστος, την αλλαγή του ΕΛΓΑ. Δηλαδή, με ποιο τρόπο, και το λέω με πλήρη ευθύνη το λεγόμενο μου, γιατί ως Υπουργός Γεωργίας το 2009-2010 έγινε μεγάλη μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ, όπου να υπενθυμίσω και να το νομίζω το ξέρει ο κύριος Παπαδημητρίου, ότι ο ΕΛΓΑ είναι ένας οργανισμός που στηρίζεται από τις χρηματοδοτήσεις, τις εισφορές των αγροτών και όχι από κρατικούς πόρους. Συνεπώς το ένα δις το οποίο ανέφερε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Πρωθυπουργός ότι το έδωσε, δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μόχλευση των χρημάτων των ίδιων των παραγωγών, τα οποία εδώ και καιρό είχαν μπει στο αποθεματικό και έπρεπε να τα δώσει πίσω σε αποζημιώσεις. Κύριε Παπαδημητρίου, να ακούσουμε και την κυρία Τελιγιορίδου και μετά να κάνετε και εσείς ένα συνολικό σχόλιο για τις δύο κυρίες. Κύριε Τελιγιορίδου, καλησπέρα σας. Δεν είχαμε την χαρά να σας δούμε προηγουμένως. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε που είστε και εσείς. Να πούμε ότι η κυρία Τελιγιορίδου και σε επιστημονικό επίπεδο στη ζωή της κτηνίατρος είναι. Είναι άνθρωπος ο οποίος ξέρει τα πράγματα, πώς να πω, τα έχει ζήσει. Όχι μόνο στο βαρύ πολιτικό και επαγγελματικά. Και επαγγελματικά. Τώρα, πείτε μας λίγο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες. Αν πιστεύετε ότι αύριο θα δοθεί μια λύση στα προβλήματα που θέτουν οι παραγωγοί, και επειδή έχουν συμβεί και διάφορα με τον κύριο Αυγενάκη το τελευταίο διάστημα, αν θεωρείτε ότι και οι χειρισμοί του αρμόδιου υπουργού είναι οι ενδεδειγμένοι? Οι χειρισμοί που έχει κάνει η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα είναι ανεπαρκείς. Από την ώρα βέβαια που έχουν αρχίσει οι αγροτικές κινητοποιήσεις είναι και μόνο επικοινωνιακοί.
και επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αφήγημα ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους αγρότες, αλλά οι αγρότες δεν καταλαβαίνουν. Η αλήθεια όμως είναι ότι η κατάσταση στον αγροτικό κόσμο είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Το κόστος παραγωγής έχει εκτιναχθεί με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτικών επιχειρήσεων να μην είναι ούτε βιώσιμες ούτε ανταγωνιστικές. Οι αγρότες μας είναι απροστάτευτοι απέναντι σε αυτό το μεγάλο κύμα ακρίβειας που πλήττει το κόστος παραγωγής και όσον αφορά το πετρέλαιο και όσον αφορά τα τιμολόγια της ενέργειας, τις ζωοτροφές, το κόστος των λιπασμάτων, των αγροεφοδίων. Και αντί να επιχειρήσει να βάλει κάποιους όρους ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν και να στηρίξει και τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους, έχουμε και το φαινόμενο να μην λειτουργεί σωστά ο ΠΚΠ. Τα τελευταία 5 χρόνια δεν υπάρχει καμία κανονικότητα στις πληρωμές. Το ίδιο συμβαίνει στον ΕΛΓΑ, όπου υπάρχουν καθυστερήσεις και πολλά προβλήματα. Και βέβαια υπάρχει και η μεγάλη εικόνα, πέρα δηλαδή από το κόστος παραγωγής, το πώς έχει χειριστεί με το στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την νέα κοινή αγροτική πολιτική, ένα στρατηγικό σχέδιο που αφαιρεί πάνω από 900 εκατομμύρια ευρώ από το πυλώνα των επιδοτήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι μόνο από την βασική ενίσχυση ο αγροτικός κόσμος βλέπει 240 εκατομμύρια το χρόνο μειωμένα. Ιδιαίτερα η κτηνοτροφία βλέπουμε ότι έχει την μεγαλύτερη μείωση στις επιδοτήσεις από τη βασική ενίσχυση 27%. Από το πρασίνισμα το οποίο τελειώνει και δεν αναπληρώνεται με τα οικολογικά σχήματα. Η κυβέρνηση έλεγε ότι θα αντικαταστήσει τους πόρους από αυτή την επιδότηση με οικολογικά σχήματα που δεν έχουν προσδιοριστεί και υπάρχει ο κίνδυνος πολλά εκατομμύρια, 425 εκατομμύρια να μείνουν αδιάθετα. Και έχουμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ξύσει τον πάτο του βαρελιού. Θα συμφωνήσω όμως ότι η πολιτική του έχει κάνει το βαρέλι χωρίς πάτο. Και προσπαθεί επικοινωνιακά να πει ότι πάλι δεν φταίει ο ίδιος, όπως δεν φταίει ποτέ για τίποτε. Τώρα φταίει η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία όμως έδινε την ευελιξία στα κράτη-μέλη να έχουν το δικό τους στρατηγικό σχέδιο. Μισό λεπτό. Ο κύριος Παπαδημητρίου να κάνει ένα σχόλιο γενικά. Υπάρχουν αιχμές από τις δύο κυρίες για την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική σε ό,τι αφορά το αγροτικό, κύριε Παπαδημητρίου. Και αναρωτιόμαστε αν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να το λύσει ή με κάποιο τρόπο θέλει να πάρει αποστάσεις από τον αγροτικό κόσμο και να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό αν συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Είναι δυνατόν να μην θέλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ικανοποιήσει όσο γίνεται περισσότερο τους αγρότες? Κυριαρχεί η Νέα Δημοκρατία στον αγροτικό κόσμο και το πιο απλό θα ήταν να πει πάρτε. Πρώτον, έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα και καλώς εδόθησαν, αλλά αυτό είναι και ένα εμπόδιο στο να δοθούν ακόμη περισσότερα. Δεύτερον, η Ελλάδα είναι ευτυχώς η μοναδική νομίζω χώρα η οποία θα πάρει με αυτή την αγροτική πολιτική, μετά την ανανέωσή της, τη νέα που λέμε, θα πάρει περίπου τα ίδια χρήματα. Νομίζω ακριβώς τα ίδια, 82 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο θα τα ξέρετε καλύτερα εσείς, υποθέτω. 19. 82 είναι το άθροισμα. Λοιπόν, και αλλά δεν τα πήρε όμως, αυτό είναι το θέμα. Επομένως, αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε. Πώς τα μοίρασε είναι το θέμα. Μπράβο. Το θέμα είναι λοιπόν πώς θα κάνουμε τώρα τη δουλειά να αλλάξουμε τη γεωργία. Εκεί που θα συμφωνήσω για να μην διαφωνήσουμε και σε κάτι που είναι σημαντικό και πιστεύω ότι θα μπει στο τραπέζι αύριο όταν θα συζητήσει ο Πρωθυπουργός με τους εκπροσώπους των αγροτών, είναι ότι πρέπει να ανασχεδιάσουμε τη γεωργία. Η γεωργία αυτή τη στιγμή υπάρχει σε μεγάλο βαθμό και από τις πολλές επιδοτήσεις που δόθηκαν και πολλές φορές σε προϊόντα τα οποία είχαν δυσκολίες έτσι αλλιώς και στην πλευρά του κόστους πριν τον πληθωρισμό. Και το δεύτερο, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της γεωργίας το οποίο έχει γίνει πλέον ανταγωνιστικό, το βλέπουμε στις εξαγωγές, το οποίο πουλάει έξω σε καλές τιμές, άρα μας λείπουν εμάς εδώ, όπως τα ξέραμε, στις παλιές τους τιμές. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο έχει συνδεθεί πολύ καλύτερα με την εμπορία των προϊόντων, με τη βιομηχανία, με όλες αυτές τις φάσεις που δίνουν υπεραξία στα προϊόντα τα αγροτικά. Άρα και εκεί υπάρχει μια γεωργία που πηγαίνει καλά, μια κτηνοτροφία που πηγαίνει αρκετά καλά, όχι πάντα, και υπάρχουν άλλοι που έχουν μείνει πίσω.
Άρα όταν μιλάμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα όπως αυτά, ο πάτος του βαρελιού, είναι ότι πρέπει πάντως να βοηθήσεις και αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Αυτό είναι το σημαντικό, δεν μπορεί να το αφαιρέσεις. Τώρα δεν θα είναι εύκολο όμως, αν μου επιτρέπετε. Αυτή τη στιγμή για να βρεθούν χρήματα, για να πει ο Χατζηδάκης, ο Υπουργός Οικονομικών, πάρτε, πρέπει από κάπου αλλού να τα πάρει ή πρέπει να παίξει λίγο, που δεν είναι η δουλειά του Υπουργού των Οικονομικών, και να πει ελπίζω ότι και φέτος θα έχουμε περισσότερα έσοδα από όσα είχαμε προϋπολογίσει, άρα ας τα δώσω μπροστά στους αγρότες. Επομένως, αυτή είναι η κατάσταση και εφόσον ο αγροτικός κόσμος προσέλθει με το ρεαλισμό που διακρίνει τους ανθρώπους που δουλεύουν τη γη και έρθουν με αυτό, χωρίς κομματικές ατζέντες, χωρίς να τους λένε από πίσω τα κόμματα κάνε αυτό, κάνε τ' άλλο, το μόνο θέμα το οποίο μπορεί να λυθεί άμεσα είναι με ποιον τρόπο να κρατηθεί το πετρέλαιο, το κόστος ενέργειας χαμηλά. Να ρωτήσω πολύ απλά. Είναι δύο θέματα εκεί, αυτά να γίνουν. Πολύ απλά δύο πράγματα και να ξαναπάρετε το λόγο. Ούτως ή άλλως αυτό το τραπέζι, κύριε Παντελή. Και κάντε και διάλογο, αν θέλετε. Εδώ ο διάλογος δεν γίνεται με τροχονόμους, γίνεται και απευθείας. Δόξα Θεώ, πολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε. Απλώς θα ήθελα να καταλάβω από την τοποθέτηση του κυρίου Παπαδημητρίου, του Μπάμπη, αν ο ίδιος θεωρεί ότι η κυβέρνηση, ας πούμε, στον τομέα πετρέλαιο, στον τομέα ενέργεια κλπ. Πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω. Να μην παίρνει το φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από τους αγρότες για το πετρέλαιο. Ελπίζω. Να μην επιτρέπει τα υπερκέρδη στους παρόχους για το ρεύμα. Μπορώ λίγο να πω τη γνώμη μου σε αυτό το θέμα, γιατί έχω μια καθαρή γνώμη. Δεν ξέρω η κυβέρνηση τι λέει και τι θα κάνει. Αλλά έχει δοκιμαστεί παλιά το να είναι απευθείας φθηνό το πετρέλαιο. Δεν έχουμε καταφέρει να το ελέγξουμε. Άρα η επιστροφή είναι ένα καλύτερο μέσο, διότι για γίνεται επί πραγματικής βάσης. Για την κυβέρνηση. Τι κατανάλωσες, πόσο είναι ο ειδικός φόρος, πάρτον. Να βοηθήσω λίγο το σκεπτικό του κύριου Παπαδημητρίου για να του πω ότι πλέον η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Όταν ήμουν υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την κρίση που είχαμε και εμείς κινητοποιήσεις. Ήταν η μεγάλη κινητοποίηση και μάλιστα και λόγω δημοσιονομικών προοπτικών δεν μπορέσαμε να δώσουμε τόσο όσο. Θέλω να σας πω το εξής. Η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο τότε ήταν πάρα πολύ δύσκολη, διότι ήταν μη μετρήσιμη. Τώρα όμως έχουμε νέα δεδομένα. Ποια είναι? Ότι ο ΠΚΠΕ, το ΟΣΔΕ και ο ΕΛΓΑ ακόμα μπορούν να διασταυρώσουν τα στοιχεία, διότι υπάρχουν πλέον δεδομένα το κόστος, τι κόστος χρειάζεται στην κάθε παραγωγή. Η επιστροφή, συμφωνούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον μπορεί η κάθε κυβέρνηση, το Υπουργείο ή ο ΠΚΠΕ, ανάλογα ποιος θα το διαχειριστεί, να έχει τη μεθοδολογία του τρόπου επιστροφής ή στο μέτρημα ή αγροτικό πετρέλαιο καθαρά, όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες, ούτε επιστροφές και τα λοιπά, αγροτικό πετρέλαιο, στην κάνουλα το μετράς, παίρνεις τα λεφτά και φεύγεις χωρίς να υπάρχει κανένα δέμα. Θέλω να πω ότι πλέον οι παρεμβάσεις είναι διαφορετικές πριν πάρα πολλά χρόνια. Δεύτερο, αυτό που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για το θέμα του ρεύματος, βασικά είναι από τα υπερκέρδη η χρηματοδότηση των 80% εκατομμυρίων, πόσο θα είναι περίπου το 10% συνειρυθμίσεις, από τα υπερκέρδη, να το πω κι εγώ για να γίνει κατανοητό, τη ΔΕΗ όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είχαμε μία ραγδαία αύξηση. Δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το δημοσιονομικό περιθώριο. Το μόνο που έχει δώσει ονομαστικά μέχρι τώρα είναι ο πρώην ειδικός φόρος στα 80 εκατομμύρια. Και όταν δίνουμε στους τρίτεκνους, οι οποίοι τα έχουν ανάγκη, 90. Όταν λοιπόν έχεις ένα πλεόνασμα, το λες εγώ θα το διαθέσω, κάνεις ένα σχεδιασμό και λες θα σώσω την παραγωγή μου. Μπορεί να είναι αύριο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν λέω μόνο για τον αγροτικό τομέα. Κάνεις έναν σχεδιασμό του τρόπου του μερίσματος, του πλεονάσματος που θεωρείς ότι πρέπει να έχεις. Και θα πω με αυτό και θα κλείσω. Πρέπει να είναι το πετρέλαιο να είναι σταθερό στον προϋπολογισμό. Τουλάχιστον μέχρι την κρίση να τελειώσει, λέμε εμείς, ευχόμαστε, να τελειώσει η κρίση της Ουκρανίας ή άλλων γεωπολιτικών γεγονότων. Να μην είναι μπες, βγες και να ξέρει και να αναλάβει όταν θέλει και την ευθύνη. Συζητάμε τώρα ότι πρέπει να γίνεται και μια ισότιμη διανομή του πλεονάσματος, όχι μόνο και του χρόνου,
Αλλά και του αποτελέσματος. Όταν έχουμε, βεβαίως, όταν έχουμε εξοπλιστικά προγράμματα απολών δισεκατομμυρίων ευρώ, αναρωτιόμαστε πώς υπάρχουν για εκεί λεφτά και δεν μπορούν να υπάρχουν για τη διάσωση της αγροτικής παραγωγής και ακόμα για πάτο του βαρελιού. Μια στιγμή. Σε όλους δεν θα μιλήσει η κυρία Τελιγιορίδου, έτσι, για η οποία είναι ευγενής και εξαπροστάσεις. Εάν μου επιτρέπετε να πω ότι αυτά που πρέπει να γίνουν για τον αγροτικό κόσμο δεν έχουν όλα δημοσιονομικό κόστος. Και είπε ο κύριος Παπαδημητρίου, και έτσι είναι, ότι ο προϋπολογισμός για τη χώρα από την κοινή αγροτική πολιτική είναι σταθερός στα 19,3 δισεκατομμύρια η προηγούμενη κοινή αγροτική, το ίδιο ποσό και τώρα. Αυτό που έχει γίνει και είναι λάθος από την κυβέρνηση και το λέγαμε από το 19 και μετά και τους λέγαμε ότι το στρατηγικό σχέδιο που καταθέτεται θα πλήξει την μικρομεσαία αγροτική επιχείρηση είναι ότι στην διανομή αυτού του ποσού αφαιρείται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις ενωσιακές ενισχύσεις. Αυτό λοιπόν είναι το λάθος που τώρα έρχεται ο Πρωθυπουργός να πει ότι πρέπει να διορθωθεί. Γιατί δεν αντιλαμβανότανε αυτό που λέγαμε και εμείς και οι αγροτικοί φορείς το προηγούμενο διάστημα. Τώρα για τη συζήτηση που γίνεται για το πετρέλαιο. Υπάρχει ειδικός φόρος κατανάλωσης σε όλα τα κράτη-μέλη που το ποσό που προσδιορίζεται είναι 21 λεπτά στο λίτρο. Η χώρα μας από αυτό το ποσό έχει τιμή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Από τον πιο ακριβό ειδικό φόρο κατανάλωσης που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης και το πετρέλαιο θα πρέπει στην αντλία να μην το πληρώνει ο αγρότης, γιατί η δυνατότητα να μπορεί να ανταπεξέλθει στα έξοδά του έχει να κάνει με τη συνέχιση της αγροτικής παραγωγής. Και όσον αφορά για το ρεύμα, εγώ σας καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά και όλοι όσοι... Να τελειώσω μόνο. Μόνο να τελειώσω. Όχι, δεν χρειάζεται να τελειώσετε, να μου απαντήσετε σε αυτό. Όσοι μας παρακολουθούν τώρα νομίζετε ότι πείθονται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Εγώ ακούω και την κυρία Μπατζελή που το λέει. Εγώ δεν είμαι σίγουρος αυτό. Πιστεύω ότι η επιστροφή είναι πιο ασφαλές μέτρο. Να κάνω εγώ, κυρία Μπατζελή, κυρία Τελιγιορίδου, επιτρέψτε μου να ρωτήσω εγώ κάτι. Σας το είπε και η κυρία Μπατζελή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργαλεία διασύνδεσης του ΟΣΔΕ των δηλώσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ κατευθείαν με την ΑΔΕ. Δεν θα δημιουργείται, τώρα δημιουργείται πρόβλημα με την επιστροφή. Υπάρχει και κάτι το οποίο μας λένε όλοι οι αγρότες. Κυρίες μου, κάρτα πλέον. Κυρίες μου και κύριε Παπαδημητρίου. Μακάρι να είναι έτσι όπως θα λέτε. Επειδή οι αγρότες όταν μιλάνε για το συγκεκριμένο θέμα, το βάζουν στο τραπέζι, εδώ με τη Βούλα τους έχουμε ακούσει επανειλημμένως. Λένε ότι οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Και εγώ, χωρίς να είμαι ειδικός, προφανώς δεν ξέρω τίποτα από αυτά που ξέρετε εσείς. Και για τους κλινικάρχες, αναρωτιέμαι πώς μπορείς να δίνεις εκεί, να δίνεις κλινικές, αλλά όταν είναι για τους αγρότες να λες, παιδιά, δεν γίνεται να περάσει. Ο πάτος του βαρελιού. Πώς γίνεται. Επιτρέψτε μου αυτό να σας το λύσω, γιατί το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές. Ναι. Τα πλοία παίρνουν αφορολόγητο όταν είναι offshore, όταν είναι εκτός σύνορα. Δεν παίρνουν όταν χρησιμοποιούν το πετρέλαιο, τα καύσιμα. Για να κάνουν, ας πούμε, από εδώ να πάνε τι στην να Κρήτη. Τι να κάνουμε, ρε, να φορτώσουμε τα τραχτέρ, να τα στείλουμε εκτός. Επειδή χρησιμοποιείται αυτό και είναι λαοπλάνο επιχείρημα, αυτό ισχύει μόνο για τους διεθνούς πλοές και κάτω από τεράστιους ελέγχους. Άλλωστε, είναι γνωστό σε όλους όσοι ασχολούνται με την ναυτιλία, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Δεν χρειάζεται να το λέτε και στους αγρότες, γιατί δεν το λέμε εμείς, μας το λένε οι αγρότες. Το ξέρω, αλλά χρησιμοποιούν ένα λανθασμένο επιχείρημα. Μόνο αυτό είναι αφορολογητό. Ότι είναι πάνω στη χώρα, αφορολογείται κανονικά όπως πρέπει να αφορολογηθεί. Μπαμπή. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ θέλω ως άνθρωπος που παρακολουθεί τα δημόσια οικονομικά πάρα πολλά χρόνια, δεν θέλω να υπάρχουν λοβιτούρες. Αυτό. Δεν θέλω να σπρώχνουμε τους αγρότες στο να πουλάνε πετρέλαιο και σε ένα διπλανό. Αλλά πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου και το μεγάλο. Δεν είναι όμως δυνατό, κύριε Παπαδημητρίου, να λέτε ότι ένα δίκαιο αίτημα που θα βοηθήσει τη συνέχιση της αγροτικής παραγωγής είναι λοβιτούρα ή υποκρύπτει. Όχι, λέω ότι γίνονται. Δεν λέω ότι υποκρύπτει γενικώς. Μην είστε τόσο απόλυτοι. Λέω ότι δίνει ευκαιρία. Πηγαίνετε αγνοείτε ότι αυτό γινόταν επί δεκάδες χρόνια.
δεκάδες χρόνια. Είδαμε και πάθαμε να το κόψουμε. Ποιο πράγμα μιλάτε τώρα? Αλλά επιτρέψτε μου. Έχετε καταλάβει τη σημασία της αγροτικής παραγωγής για τη διατροφική επάρκεια της χώρας, για το, να παραμείνει ζωντανή η Ήπεθρος και η ελληνική περιφέρεια, για να μπορεί ο καταναλωτής να παίρνει σε προσιτές τιμές προϊόντων? Έχετε καταλάβει τη σημασία της για την εθνική θα οικονομία? Θα σας πω κάτι. Μισό και θα κρίνετε εσείς αν έχω καταλάβει. Λίγο. Μια στιγμή όμως, γιατί εδώ κρίνομαι αν έχω καταλάβει. Λοιπόν, ωραία, να σας πω. Λεπτό, εγώ νομίζω ότι για τους αγρότες πολύ πιο σημαντικά από αυτά που είναι τα άμεσα κέρδη και η άμεση απάντηση στις οικονομικές δυσχέρειες που έχουν να αντιμετωπίσουν, πολύ πιο σημαντικό είναι το πώς θα προσαρμοστούν, γιατί κάνουν προσπάθεια να προσαρμοστούν και σε αυτό πρέπει να τους ενισχύσουμε πάρα πολύ, πώς θα προσαρμοστούν στη μετατροπή σε πιο πράσινα προϊόντα, πώς θα προστατευτούν από τις εισαγωγές που γίνονται, ενώ εμείς εδώ προσέχουμε, υποτίθεται τουλάχιστον 10 πράγματα, γίνονται εισαγωγές από κράτη στα οποία δεν υπάρχει κανένας κανονισμός παρόμοιος. Πώς θα γίνει η αναδάσωση, για παράδειγμα, την οποία ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία που κράτησε επιφυλάξεις στο Ευρωκοινοβούλιο, ευρωβουλευτές λέω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι αποτελεί ένα πρόβλημα και πηγαίνει πίσω. Καλώς το είπε και η... Την αγρανάτα, λέτε. Όχι, ναι. Όχι. Μου επιτρέπετε. Γιατί μισό λεπτό, κυρία Τελιγιορίδου, κυρία Μπατζελή. Άρα, να τελειώσω τη σκέψη μου. Να μην αυτά το όλα, μαζί, τελειώσει η εκπομπή, τελειώσει η εκπομπή. Αυτά όλα είναι πράγματα που αφορούν στους αγρότες που βλέπουν ότι υπάρχουν ευκαιρίες, μπορούμε να πάμε μπροστά. Το φόβητρο ότι θα πεινάσει ο αστός ή ότι θα είναι ακριβά δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Από τίποτε δεν επιβεβαιώνεται. Τόσα χρόνια δίνουμε επιδοτήσεις. Όταν είναι να κρυβίνουν τα προϊόντα, ακριβαίνουν. Δεν είναι έτσι, αν μου επιτρέπετε. Γιατί, πώς είναι λοιπόν. Λιγάκι, δεν είναι ακριβά τα αγροτικά προϊόντα. Αν... Στη λαϊκή είναι φτηνά. Στη λαϊκή είναι φτηνά. Άντε στο σούπερ μάρκετ είναι ακριβά. Υπάρχει... Στη λαϊκή που είναι από τον παραγωγό. Όχι, δεν βλάκας είναι ο παραγωγός να τα πουλήσει. Στη λαϊκή. Τι, κοψοχρονιά θα τα δώσει. Στη λαϊκή είναι και μπορεί. Κυρία Μπατζηλή, απαντήστε και κλείνουμε. Είναι μεσάζοντες. Θέλω όμως να πω το εξής, γιατί αυτό που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή για τα επόμενα 2 χρόνια, Μπάμπη, είναι το θέμα του κόστους. Είπαμε το κόστος, είπαμε την άποψή μας. Θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα η δημοσιονομική να το δώσει σε βάθος χρόνου, όπως είναι και η ενίσχυση των φωτοβολταϊκών, όχι της πρότασης την οποία εξεγγείλατε για 2.000 περίπου αγρότες που μπορούν να πάρουν φωτοβολταϊκά σε παραγωγική γη. Και το νομοσχέδιο αυτό συζητείται τώρα. Μακάρι όχι, δεν είναι ξεκίνημα. Η πρώτη γενιά ήταν το 2009-2010 και υπογράψαμε ως κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ το μεγαλύτερο κομμάτι των φωτοβολταϊκών. Θα πρέπει δηλαδή να μπαίνουν στο πρασίνισμα και των ανανεώσιμων με πραγματικά δίκτυα για να μπορούν να ενωθούν. Τώρα, για ό,τι αφορά την αναθεώρηση, να το πω, της κοινής αγροτικής πολιτικής, θα πρέπει να γίνουν μεσαία στάδια. Πραγματικά είναι σφάκτης αυτή η κοινή αγροτική πολιτική και η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε πρέφα το τι έπρεπε να κάνει για το εθνικό της μέτωπο. Το ότι παίρνουμε τα ίδια λεφτά δεν το διαπραγματευτήκαμε. Η εξωτερική σύγκληση ήταν εκείνη. Άκουσε με. Η εξωτερική σύγκληση ήταν εκείνη κατά 2 λεπτά. Η οποία μας έφερε στα ίσα. Κυρία Τελιγιορίδου, αν μπορείτε σας παρακαλούμε πολύ τηλεγραφικά. Γιατί ήδη δεχόμαστε οχλήσεις. Τηλεγραφικά λοιπόν να πω ότι εμείς καταθέσαμε μία δέσμη μέτρων. Το κόστος αυτών είναι 360 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ λιγότερα από τα υπερκέρδη των 5 ενεργειακών εταιριών που δεν φορολογούνται, πολύ λιγότερα από τα υπερκέρδη των 2 δηληστηρίων που δεν φορολογούνται. Και τώρα, μα τι λέτε τώρα, μα τι λέτε, μα μιλάτε σε νοήμονα, υπάρχει νοήμον κοινό και γιατί φορολογημένα είναι αυτά. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Εσείς λέτε. Αφήστε να δουλέψετε. Αφήστε να αναπληρώσουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε γίνει πτωχοί με τα επιχειρήματά σας. Βάλτε κι εσείς μια τελεία, κυρία Τελιγιορίδη. Αυτό αφήστε να το κρίνουν άλλοι. Και ακούμε τώρα ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Σας έφερε ο Σκρέκα στη Βουλή τις αποδείξεις ότι έχουν φορολογηθεί. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, κυρία Τελιγιορίδου. 200 δις, κυρία Τελιγιορίδου και κυρία Μπατζελή, σας ευχαριστούμε και δεν τους... το έχετε αυτό το πλεονέκτημα. Ευχαριστίες και στους τρεις. Τώρα, μισό λεπτό. Δεν έχουμε δυστυχώς το μισό λεπτό. Λοιπόν, ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Ελπίζουμε την επόμενη φορά σας έχουμε εδώ κοντά μας.
Και κύριε, θα έχει Μητσοτάκη, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα κάνει ο κύριος Μητσοτάκης αύριο. Διότι η Ελλάδα θα πάει λοιπόν, στα 2 και στα 3. Επειδή είστε και γνώστες του αντικειμένου, ελπίζω ότι θα σας έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας και αυτό θα υπάρξει και αποτέλεσμα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και τους τρεις σας.